αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, μετά το λιγόλεπτο απαραίτητο διαφημιστικό διλήμματα και επιστρέψαμε εδώ στην αγαπημένη μας και αγαπημένη σας εκπομπή «Τα Λόγα της Καρδιάς μας», στον αγαπημένο μας και αγαπημένο σας σταθμό, Star TV. Λοιπόν, μιλήσαμε πριν, μας είπε η Μερούλα για τα ζώα τα οποία δεν κοιμούνται. Βέβαια, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι υπάρχουν οργανισμοί που... το ήξερα βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ περίεργο να σκεφτείς ότι υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι δεν κοιμούνται. Δηλαδή, πάλι τον εαυτό σου, αν δεν κοιμηθείς, μετά τις επόμενες ώρες, μέρες, είσαι χώμα. Αλλά πόσο υπάρχουν, πώς θα έχει φτιάξει έτσι ενσοφία η ποιήση που λέει, να μην κοιμούνται και να έχουν τις λειτουργίες τους έτσι. Και τα ζώα τα οποία κοιμούνται όρθια για να προστατευτούν και για να είναι έτοιμα να αποφύγουν τον κίνδυνο. Επίσης, μιλήσαμε για τα φάρμακα τα οποία ενδεχομένως θεωρούμε κάποιοι, μπορεί να θεωρήσει κάποιος ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει στα ζώα. Είπαμε κάποια πράγματα πάρα πολύ σημαντικά και πάμε παρακάτω. Λοιπόν... Περίμενε, έχουμε... έχουμε αφήσει και... μισό το θέμα. Ποια ζώα κοιμούνται όρθια. Συγγνώμη. Τους αφήσαμε το πόδι όρθιο. Εντάξει, έλα. Λοιπόν, είχαμε μιλήσει για ποια ζώα δεν κοιμούνται, αλλά και ποια κοιμούνται όρθια. Λοιπόν, δεν προλάβαμε να συνεχίσουμε. Όχι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνουν να μένουν όρθιοι ενώ κοιμούνται και δεν πέφτουν, είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει πολλές ίντριγκες, γιατί αν το δοκιμάσουμε σύντομα θα χάσουμε την ισορροπία μας. Προσπαθήστε να το κάνετε, αποκλείετε, θα πέσετε. Η απάντηση είναι ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους το επιτυχάνουν, αφού υπάρχουν είδη που το κάνουν με έναν τρόπο και άλλα με τον άλλον εντελώς διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, μικρά πουλάκια, υπεραστικοί όπως παραδείγματος χάρη τα περιστέρια και τα καναρίνια διαθέτουν αυτόματο σύστημα χάρη στο καμπτήρα σθένοντας που πηγαίνει μπροστά από το γόνατο και μετά πηγαίνει πίσω από τον αστράγαλο για να περάσει τελικά από ολόκληρο τον ήχη. Ολόκληρη διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, όταν αυτά τα πουλιά κοιμούνται και κουρνιάζουν σε ένα κλαδί, αυτός ο τένοντας κάμπτεται και κλείνει τα νύχια με σταθερό τρόπο, σαν σφυκτήρας και σφίγγει τα πόδια, αν και φυσικά είναι ένας μηχανισμός που μπορούν να χαλαρώσουν ανά πάσα στιγμή και έτσι πετάνε μακριά όταν θα υπάρξει ο κίνδυνος. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα είδη πτηνών, όπως οι πάπιες, που έχουν την πολύ ανεπτυγμένη ισορροπία. Αφετέρου, άλογα και άλλα θηλαστικά έχουν το σύστημα κλειδώματος αρμών των ποδιών. Δηλαδή, έχουν τένοντες και συνδέσμους που τους επιτρέπουν να στέκονται ακίνητα για μεγάλο χρονικό διάστημα και με λίγη προσπάθεια από τους μύες. Επιπλέον, τείνουν να κατανέμουν το βάρος, αφήνοντας πάντα το ένα πόδι ελεύθερο, από αυτά στηρίζοντας την άκρη μιας οπλής. Ζώα που κοιμούνται στο ένα πόδι είναι τα φλαμίνγκο και οι πάπιες. Συνήθως έχουν μια από τις δύο μεθόδους που συζητήσαμε. Και ο λόγος που στηρίζονται στο ένα πόδι και όχι στα δύο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο κρατούν καλύτερα τη ζέστη του σώματος. Ποια ζώα λοιπόν κοιμούνται όρθια? Οι αγελάδες, τα γαϊδουράκια, τα άλογα, ο βόνασος, το βουβάλι, αμερικάνικη έλαφος, το ελάφι, ο τάρνδος, οι γαζέλες, οι ρινόκεροι, οι ελέφαντες και οι καμελοπαρδάλεις. Πουλιά που κοιμούνται όρθια είναι οι πάπιες, τα κοτόπουλα, τα φλαμίγκο, τα καναρίνια, τα σπουργίτια, τα περιστέρια, τα τριγόνια, οι γλάροι, οι πελαργοί. Να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και μικρά παπαγαλάκια. Βέβαια, υπάρχουν 14 διαφορετικά είδη. Κάποια από αυτά της οικογένειας των παπαγάλων, τα οποία είναι πολύ μικρά και δεν ξεπερνούν τα 15 εκατοστά. Αυτά κοιμούνται. Ζουν στην Ασία και κοιμούνται πραγματικά στο ένα πόδι και αυτά.
Το πιο περίεργο πράγμα με αυτούς τους παπαγάλους είναι ο τρόπος ύπνου τους. Κοιμούνται, είναι πολύ περίεργος, είναι όρθιοι, αλλά μάλλον κοιμούνται με το κεφάλι κάτω και για το λόγο αυτό είναι γνωστά ως παπαγάλοι νυχτερίτες. Χρησιμοποιούν και την τεχνική μπλοκαρίσματος χάρη στον καπτήρα τένοντα των νυχιών για να στηριχτούν. Αυτά τα ζώα δεν κοιμούνται τόσες ώρες όσο εμείς, αφού κυρίως είναι θύραμα και πρέπει πάντα να έχουν ένα άγρυπνο αίσθητο επιβίωσης. Για το λόγο αυτό οι περισσότεροι χρειάζονται μόνο να κοιμηθούν κάποιες ώρες την ημέρα και μπορεί να τις μοιράσουν μισές τη μέρα, μισές τη νύχτα. Για παράδειγμα, οι καμιλοπαρδάλους ή τα άλογα κοιμούνται περίπου 4 ή με 5 ώρες την ημέρα και σε διαφορετικές ώρες καθ' όλη την ημέρα. Δηλαδή δεν κοιμούνται 4 ώρες το 24ωρο σερί. Είναι σε επαγρύπνηση. Μπορούν να κάνουν διαστήματα μεταξύ 2 και 5 λεπτών και να ξεκουραστούν αρκετά ώστε να είναι σε γρήγορση, έτοιμα να φύγουν. Ωστόσο, τις φορές που κοιμούνται εξαπλωμένα στο πάτωμα, επειδή νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια, κοιμούνται πολύ περισσότερο. Είναι πολύ πιο ήρεμα σε ένα στάβλο και όταν ξέρουν το χώρο τους. Αλλά έξω στη φύση, τα λεπτά που κοιμούνται τα ικανοποιεί. Μισό λεπτό. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ή και στα βίντεο, στη ζούγκλα, από ντοκιμαντέρ, στα καλά του καθουμένου εκεί βλέπουμε ένα ζώο να είναι ακίνητο ή ένα πουλί να κάθεται στο ένα το πόδι και να κοιμάται. Αυτά είναι όλα ξεκούραση. Κάποιων λεπτών, κάποιων δευτερολέπτων ακόμη, για να έχουν την ικανότητα να μπορούν να φύγουν σε κάθε θρόισμα, σε κάθε απειλή, σε κάθε οτιδήποτε θόρυβο που νομίσουν ότι είναι απειλή για τη ζωή τους. Γι' αυτό τα βλέπεις να φεύγουν και να φεύγουν όλα μαζί, ταυτόχρονα, είτε είναι πουλιά, είτε είναι ζώα αγελαία, όπως είναι τα ελάφια, οι τάραντες, οι γαζέλες. Με ένα θρόισμα, με ένα... Ναι, και ουσιαστικά κάποιος... είναι σαν να συνδέονται. Ναι, και κάποιους πάντα και αφήνουν φρουρούς. Πάντα. Δηλαδή, και στα άλογα στην Αγέλη κάποιος είναι φρουρός και επιτηρεί όλα τα άλλα, και στα βουβάλια και στα ελάφια πάντα υπάρχει ένας, δύο, πέντε φρουροί, οι οποίοι με το πρώτο θρόισμα, με τον πρώτο ήχο που θα νομίσει ότι είναι απειλή για τη ζωή τους, θα δώσει το σύνθημα να φύγουν. Γι' αυτό και φεύγουν όλα μαζί. Είναι φανταστική η επικοινωνία τους. Ναι, έχουν απίστευτη επικοινωνία και τα βλέπεις ότι κατευθείαν όταν θα, παράδειγμα, βόσκουν όλα ήρεμα. Ναι. Ένας ήχος και παπ, όλα θα φύγουν ταυτόχρονα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν θα σκορπίσουν, όχι, θα πάνε όλα προς όλα μία. Μαζί. Ναι. Άρα, γενικότερα βλέπεις ότι υπάρχει μια συνδεσμολογία διαφορετική. Ίσως το ένστικτο ή κάτι, κάποιος, ναι, κάποιοι παράγοντες που συνδέουν αυτούς που κάνουν το φύλακα, τέλος πάντων, με τα άλλα που κοιμούνται. Γι' αυτό βλέπεις κάποια να τρώνε, να βόσκουν και άλλα να κοιτάνε γύρω-τριγύρω. Ακόμα και σε αυτό το τομέα υπάρχουν φρουροί. Ναι, ακριβώς. Φύλακες. Πάντα υπάρχουν φρουροί, πάντα υπάρχουν φύλακες και γενικότερα βλέπεις ότι έχουν φοβερό τρόπο επικοινωνίας και φοβερή οργάνωση στην κοινωνία τους. Δεν είναι έτσι απλά. Ναι, και μ' αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία με τα βουβάλια εναντίον των λιονταριών. Δηλαδή βλέπεις ένα φυτοφάγο ζώο, είναι ο αρχηγός της ζούγκλας στην ουσία. Μπορεί να τα βάλει με το λιοντάρι, δεν κολλώνει. Ναι. Και ένα να χτυπηθεί από ένα αρπακτικό, θα δεις όλα, όλη η Αγέλη. Ναι, είναι από τις ελάχιστες αντιδράσεις. Δεν νομίζω να το κάνουν
πολλά. Δεν το κάνουν όλα. Δεν νομίζω να το κάνουν άλλα. Πρέπει να είναι από τα μοναδικά ζώα τα οποία θα προσπαθήσουν να σώσουν κάποιο μέλος από το κοπάδι. Θυμάμαι, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ. Ήταν χωρισμένα τα θηλυκά που έβοσκαν σε άλλο σημείο. Και με, αρχηγό. Με αρχηγό. Με αρχηγό, ναι, τη βουβάλα. και σε ένα άλλο σημείο, κοντά αλλά σχετικά μακριά από το σημείο εκεί, έβοσκαν τα αρσενικά νεαρά βουβάλια με τον αρχηγό βούβαλο και μία γέλη από λένες. Στο γιατί σημείο που ήταν τα θηλυκά, οι λένες κυνηγάνε και έρχονται ναι, μετά. Τα αρσενικά και τα μικρά μετά τρέφονται από τα τεμπέλικα αρσενικά για να φάνε αυτό που πιάσαν οι λένες. Στο σημείο που ήταν τα θηλυκά, ήταν και τα μικρά τους. Οπότε μία γέλη από λένες επιτίθενται και η βουβάλα ξεκίνησε να κάνει μάχη για να σώσουν το μωρό και ένα από τα μέλη, ένα βουβάλι, έφυγε για να πάει να ειδοποιήσει τα αρσενικά βουβάλια ότι υπάρχει πρόβλημα και έρχεται όλο το κοπάδι με τον βούβαλο για να αντιμετωπίσουν τα λιοντάρια και να σώσουν... Στην κυριολεξία το σώσαν. Το νεαρό στο οποίο επιτέθηκαν. Βέβαια είναι και πολύ σκληρό το δέρμα τους και είναι δύσκολο να τρυπηθεί από τα νύχια και από τα δόντια, αλλά σίγουρα είναι οργανισμός και κουράζεται και βέβαια... Το χειρότερο βέβαια είναι ότι τα λιοντάρια δεν γατζώνονται στο δέρμα, γατζώνονται στο δέρμα, αλλά το... Είναι ομαδική η πίεση που ασκούν. Τα πιάνουν από το, είναι το άλλο στόμα. Άλλα θα επιτεθούν από πάνω, ναι, άλλα θα επιτεθούν από μπροστά, άλλα θα επιτεθούν από πίσω. Ναι. Βέβαια, αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Σίγουρα, έτσι, όσο πονάει να το βλέπεις, αυτός είναι ο κύκλος, γιατί και αυτά πρέπει να φάνε και αυτά πρέπει... Αλλά, εντάξει, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, σίγουρα. Τώρα μπαίνουμε μόνο στο ότι πώς το φυτοφάγο είναι πιο δυνατό από το σαρκοφάγο και πώς αυτή η αγέλη λειτουργεί πολύ μεθοδικά. Ναι, όντως. Ναι. Είναι γενικότερα μεθοδικός ο τρόπος αντιμετώπισης. Ναι. Και αν το δεις, δηλαδή, σε εξητάρει να το βλέπεις. Ναι, όντως. Λοιπόν, τώρα, θα πω ένα πολύ ενδιαφέρον θεματάκι. Τα άλογα πλέον μπαίνουν στην υπηρεσία των ασθενών με Alzheimer. Λοιπόν, πρόσφατα μία έρευνα από το Ohio State University συνιστά πως η ενασχόληση με τα άλογα μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα της νόσου. Αυτή η δραστηριότητα που είναι γνωστή ως υποθεραπεία και θεραπευτική υπασία χρησιμοποιεί την επαφή με τους ύπους ώστε να ενισχύσει τη συναισθηματική ευεξία σε διάφορες διαταραχές όπως είναι η κατάθλιψη, η παράλυση, ο αυτισμός, το σύνδρομο Down και διάφορα άλλα προβλήματα, καταστάσεις μάλλον που μπορεί να έχει κάποιος. Πλέον αυτά τα πλάσματα μπορούν να βοηθήσουν και τους ασθενείς που νοσούν από το Alzheimer. Γενικότερα, είναι μια κοινή θεραπεία για παιδιά εφήβους με συναισθηματικές και αναπτυξιακές διαταραχές και περιλαμβάνει την περιποίηση των αλόγων, τη συμμετοχή σε δραστηριότητες, σε διατροφή και στον περίπατο μαζί τους. Έτσι λοιπόν, στην τελευταία μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Arthrozoos, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η υποθεραπεία μπορεί να είναι αποτελεσματική και σε ανθρώπους που πάσχουν από την νόσο του Alzheimer. Το κύριο σύμπτωμα λοιπόν της νόσου είναι η προοδευτική απώλεια της μνήμης. Και συμβαίνει αυτό σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, είτε που μπορεί να προκληθεί από οργανικούς παράγοντες, είτε μπορεί να προκληθεί από κάποιο ατύχημα που θα φέρει πιο γρήγορα αυτήν την κατάσταση. Τα άτομα όμως αυτά μπορούν παράλληλα να βιώσουν και αλλαγές στην διάθεσή τους, όπως είναι το αυξημένο άγχος, αλλά και η κατάθλιψη. Έτσι λοιπόν, για να καταστήλουμε και να αλλάξουμε αυτή την διάθεση αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον άνθρωπο το άγχος και η κατάθλιψη, ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να χρησιμοποιήσουμε τα άλογα στους ανθρώπους που είναι
που πάσχουν από το Αλτσχάιμερ ή είναι στην είσοδο του Αλτσχάιμερ. Αυτό γενικότερα μπορεί να γίνει, έγιναν κάποιες έρευνες με 16 συμμετέχοντες με Αλτσχάιμερ, των οποίων τα 9 άτομα ήταν γυναίκες, ενώ τα 7 ήταν άνδρες. Όλοι οι συμμετέχοντες λάμβαναν μέρος σε δραστηριότητες όπως η χειροτεχνία, η άσκηση με σκοπό για τη διαχείριση της νόσου. 8 από αυτά τα άτομα συνέχισαν με τις συνήθειες δραστηριότητες τους σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας, ενώ οι υπόλοιποι 8 έλαβαν μέρος στην υποθεραπεία σε ένα αγρόκτημα μία φορά την εβδομάδα για ένα μήνα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της υποθεραπείας, οι συμμετέχοντες έπρεπε να ταΐζουν τα άλογα με κουβάδες με γρασίδι, να τα περιποιούνται. Με συγχωρείτε. Να τα καλοποιούν, να τα πλένουν, να πηγαίνουν βόλτα μαζί τους. Οι ερευνητές έλεγαν τη συμπεριφορά των ατόμων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα βαθμολόγηση προβλημάτων συμπεριφοράς. Μέσω αυτής η ομάδα αξιολογούσε πόσο συχνά ένα συμμετέχον νευρίαζε, αντιστεκόταν σε περίθαλψη ή έχανε την ψυχραιμία του. Ο βαθμός 0 σήμαινε πως οι συμμετέχοντες δεν εμφάνιζαν καμία τέτοιου είδους συμπεριφορά, ενώ ο βαθμός 4 σήμαινε πως εμφάνιζαν συχνά τέτοιου είδους συμπεριφορές. Επιπλέον η ερευνητική ομάδα πήρε επίχρησμα από το στόμα των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να μετρήσει τα επίπεδα κορτιζόλης, που είναι η ορμόνη του στρες. Η υποθεραπεία λοιπόν ενίσχυσε τη διάθεση και μείωσε την αρνητική συμπεριφορά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως τα άτομα που έλαβαν μέρος στην υποθεραπεία είχαν κατά μέσο όρο ένα βαθμό λιγότερο στην κλίμακα σε σύγκριση με τα άτομα που συνέχιζαν τις συνήθειες δραστηριότητές τους. Επίσης, παρατήρησαν πως σε ασθενείς με λιγότερο σοβαρά συμπτώματα του Αλτσχάιμερ, η υποθεραπεία οδήγησε σε αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης. Ωστόσο, πιστεύουν πως αυτή θα μπορούσε να αυξηθεί ως αποτέλεσμα ύπαρξης στο νέο περιβάλλον. Έμειναν έκπληκτοι όταν διαπίστωσαν ότι ορισμένα άτομα που έλαβαν μέρος στην υποθεραπεία παρουσίασαν αυξημένη σωματική δραστηριότητα, η οποία αυξανόταν σε κάθε συνεδρία. Ορισμένοι που σπάνια σηκωνόντουσαν από το αναπηρικό τους καροτσάκι ήθελαν να σηκωθούν και να περπατήσουν χωρίς καμία βοήθεια. Επιπλέον διαπίστωσαν πως ορισμένοι από τους συμμετέχοντες θυμόντουσαν τη συνεδρία με την υποθεραπεία αφού γύριζαν σπίτι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κόρη ενός συμμετέχοντος να σχολιάζει πως η μητέρα της δεν μπορούσε ποτέ να θυμηθεί τι έκανε στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, αλλά πάντα θυμόταν τι έκανε στο αγρόκτημα. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, η ερευνητική ομάδα δηλώνει πως είχαν σαφείς ενδείξεις ότι οι συμμετέχοντες διασκέδαζαν τις συνεδρίες με τους ύπους και γινόντουσαν κομμάτι αυτής της εμπειρίας. Με βάση λοιπόν τα ευρήματα, οι ειδικοί δηλώνουν πως η υποθεραπεία είναι μια εφικτή και ενδεχομένως ευεργετική μέθοδος για άτομα που πάσχουν από Αλτσχάιμερ ή παρόμοιες διαταραχές άνοιας και καταλήγουν πως σε μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να διερευνηθούν συγκεκριμένα ποιες δραστηριότητες είναι και πιο ευεργετικές. Αυτά όσον αφορά την βοήθεια των αλόγων στα άτομα που πάσχουν από άνοια και Αλτσχάιμερ. Ξέρεις ότι ο Μάρτης έχει δύο γυναίκες. Τι λες, καλέ. Αμέ, τη Γριά και τη Μαρτιά. Α, έτσι. Ναι, για πες μας, για πες μας. Λοιπόν, από την 1η έως τις 31 του Μάρτη συνεχίζεται να φοριέται στον καρπό του χεριού μας ένα βραχιολάκι φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη και κόκκινη κλωστή, το Μάρτι ή Μαρτιά. Σύμφωνα λοιπόν με τη λαϊκή παράδοση, ο Μάρτης φοριέται κυρίως από τα παιδιά, όχι από τα παιδιά μόνο, για όλους, για να προστατεύει τα πρόσωπά του από τον πρώτο ήλιο της άνοιξης για να μην καούν. Ο Μάρτης φτιάχνεται την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου και φοριέται είτε στα δαχτυλίδια στο δάχτυλο, είτε στον καρπό του χεριού σαν βραχιόλι, και καμιά φορά φοριέται ακόμη και στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, ώστε να μην σκοντάψει ο κάτοχός του. Πολλά πράγματα μαθαίνουμε σήμερα. Μάρτη δεν φορούσαν μόνο οι άνθρωποι. Σε κάποιες περιοχές της χώρας κρεμούσαν την κλωστή όλη τη νύχτα σε κλαδιά μιας τριανταφυλιάς για να χαρίσουν αμφιφορία, ενώ σε άλλες περιοχές την έβαζαν γύρω από τις θάμνες για να προστατεύσουν το νερό από τον ήλιο και να το διατηρήσουν κρύο. Σε άλλες περιοχές το φορούσαν μέχρι να φανούν τα πρώτα χελιδόνια, οπότε και το άφηναν πάνω σε τριανταφυλιές ώστε να τον πάρουν τα πουλιά για να χτίσουν τη φωλιά τους. Αλλού πάλι το φοράουν ως την ανάσταση, οπότε και το δένουν στις λαμπάδες της λαμπρής για να καεί μαζί τους. Ο Μάρτης ή Μαρτιά είναι ένα παμπάλαιο έθιμο εξαπλωμένο σε όλα τα Βαλκάνια λόγω της υιοθέτησής του από τους Βυζαντινούς, οι οποίοι και το διατήρησαν. Πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια, επειδή οι μύστες των Ελευσίνων Μυστηρίων συνήθιζαν να δένουν μια κλωστή την κρόχη στο δεξί του χέρι και το αριστερό του πόδι, Μάρτης. Κατασκευή του παραδοσιακού Μάρτη, κατά τις ηλιόλουστες μέρες του Μαρτίου που ακολουθούσαν τα κρύα του χειμώνα,
Τα παιδιά έβγαιναν τα σπίτια και έπαιζαν έξω στις αυλές. Οι μητέρες, για να προφυλάξουν από τις ακτίνες του ματιάτικου ήλιου που θεωρούνται επικίνδυνες, έφτιαχναν και φορούσαν στο χέρι, στο πόδι των παιδιών το Μάρτι, ένα κορδόνι από λευκό και κόκκινο νήμα. Ο ήλιος, το Μάρτιο, συνήθως καίει και μαυρίζει το πρόσωπο των παιδιών. Του Μάρτιο ο ήλιος βάθει και πέντε δεν ξεβάθει. Η μαυρίλα όμως σήμαινε και ασχήμια προπάνω για τα κορίτσια που η παράδοση τα ήθελε άσπρα και ροδομάγουλα. Οπόχι, κόρη ακριβή, το Μάρτιο ο ήλιος να μην τη δει. Για να αποτρέψουν την επίδραση του ήλιου, λοιπόν, έφτιαχναν και φορούσαν το Μάρτι, ώστε να προστατεύσει τα πρόσωπα των παιδιών από τον ήλιο και για να μην καούν. Όταν τον έβγαζαν, τον κρεμούσαν σε 30 φυλιές, ώστε να γίνουν τα μάγουλά τους κόκκινα σαν τριαντάφυλλα. Ο Μάρτις ουσιαστικά αποτελείται από δύο κλωστές, την άσπρη και μια κόκκινη, στριμμένες μεταξύ τους που συμβόλιζαν την αγνότητα και τη χαρά. Σε κάποιες παραδόσεις αναφέρεται και μια χρυσή κλωστή, ώστε να συμβολίζεται και η αυθονία. Συνηθίζεται να φοριέται μέχρι το τέλος του μήνα και σε ορισμένες περιοχές του Ματιάτικο Βραχιολάκη θεωρείται ιερό από τη λαϊκή παράδοση που δεν είναι πρέπει να πεταχτεί. Γι' αυτό το φορούσαν μέχρι το Πάσχα και το έδιναν στην αναστάσιμη λαμπάδα για να καεί. Σε άλλες περιοχές έκυγαν το βραχιολάκι στις φωτιές που άναβαν για να κάψουν τον Ιούδα. Η πιο διαδεδομένη αντίληψη όμως φέρνει το Μάρτι να φοριέται μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα χελιδόνια. Τότε έβγαζαν το Μάρτι και τον άφηναν σε κλαδιά για να πάρουν τα πουλιά και να το χρησιμοποιήσουν στην κατασκευή της φωλιάς τους. Η παράδοση θεωρεί τις δρύμες ως ημέρες γρουσούζικης και κακότυχες, τις λεγόμενες και ως αποφράδες. Θεωρείται ότι δαιμονικά δόντα τριγυρίζουν τον κόσμο αυτές τις μέρες και, θα έκαναν κακό σε όποιους συναντούσαν. Δρύμες είναι όλο το 12ήμερο από τα Χριστούγεννα μέχρι και τον Αγιασμό των Φώτων, όλα τα Σάββατα του Μαρτίου, όλες οι Δευτέρες του Αυγούστου, οι 6 πρώτες μέρες του Αυγούστου, οι 3 πρώτες αλλά και οι 3 τελευταίες μέρες του Μαρτίου, που λέγονται και οι μέρες της γριάς. Αυτές τις μέρες οι άνθρωποι προσπαθούσαν να προφυλαχτούν για να μην πάθουν κανένα κακό, είτε αυτοί οι ίδιοι, είτε η οικογένεια και το βιός τους. Έμεναν λοιπόν στα σπίτια τους, δεν πήγαιναν στα χωράφια και δεν έκαναν καμιά δουλειά που θα μπορούσε να γίνει αιτία να πάθουν κάποιο ατύχημα. Εάν πήγαιναν στα χωράφια, η σοδειά θα καταστρέφονταν. Ό,τι πλύνει αυτές τις μέρες θα λιώσει, όσα ξύλα και να κόψει θα σαπίσουν, αν λουστείς θα πάθεις κακό. Και γι' αυτό και απέφευγαν ολότελα να πλύνουν τις μέρες αυτές ρούχα ή αν πλύνουν, ρίχναν το νερό ρίχναν μέσα στο νερό πέταλο, γιατί το σίδερο όπως πιστεύετε είναι ιατρικό και αποτρέπει τα δαιμόνια. Η κατασκευή του Μάρτι, όπως είπαμε, είναι απλή. Στρίβεις μια κλωστούλα άσπρη και κόκκινη. Όταν στριφτεί καλά την κοπιάζεις και από την άλλη άκρη της, επαναλαμβάνεις με τη δεύτερη κλωστή και σε μια στιγμή τις αφήνεις από τη μια άκρη και πλέκονται από μόνες τους. Ο Μάρτις πήρε το όνομά του από το λατινικό όνομα του Θεού Άρη Μάρς, Άρης. Είναι ο πρώτος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου που αντιστοιχεί με τον Ελαφιβολιώνα των αρχαίων Ελλήνων. Στο Βυζάντιο γιόρταζαν την 1η Μαρτίου με σπουδαίες δραστηριότητες. Ο μεγάλος λαογράφος Λουκάτος αναφέρει τα χελιδονίσματα που προέρχονται από την αρχαιότητα. Την 1η Μαρτίου οι μικροί έφτιαχναν ένα ομοίωμα χελιδονιού και μαζεύονταν όλα μαζί και τραγουδούσαν το τραγούδι και πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι για να μαζέψουν αυγά. Το έθιμα του Μάρτι γιορτάζεται ίδιο και παράλλακτο στα Σκόπια με την ονομασία Μάρτιγκα και στην Αλβανία ως Βερόρε. Οι κάτοικοι των δύο γειτονικών μας χωρών φορούν βραχιόλια από κόκκινη και άσπρη κλωστή για να μην τους πιάσει ο ήλιος και τα βγάζουν στα τέλη του μήνα ή όταν δουν το πρώτο χελιδόνι. Άλλοι πάλι δένουν το μάτι σε κάποιο καρποφόρο δέντρο ώστε να χαρίσει ανθοφορία, ενώ μερικοί τον τοποθετούν κάτω από μια πέτρα. Και αν την επόμενη μέρα βρουν δίπλα της ένα σκουλίκι, σημαίνει ότι η υπόλοιπη χρονιά θα είναι πολύ καλή. Τηρώντας παραδόσεις και έθιμα αιώνων, οι Βούλγαροι την 1η μέρα του Μάρτι φορούν στο πέτο τους στολίδια φτιαγμένα από άσπρες και κόκκινες κλωστές, που αποκαλούνται Μαρτινίτσα. Σε ορισμένες περιοχές της Βουλγαρίας, οι κάτοικοι τοποθετούν έξω από το σπίτι τους ένα κομμάτι κόκκινου υφάσματος για να μην τους κάψει η γιαγιά Μάρτα, που είναι η θελική προσωποποίηση του μήνα Μάρτι. Η Μαρτινίτσα λειτουργεί στη συνείδηση του βουλγαρικού λαού ως φυλακτό, το οποίο μάλιστα ήθιστε να προσφέρει το δώρο μεταξύ των μελών της οικογένειας
συνοδευόμενο από ευχές και υγεία και ευημερία. Το ασπροκόκκινο στολίδι της πρώτης του Μάρτη φέρνει στα ρουμανικά την ονομασία Μαρτιζόρ. Η κόκκινη κλωστή συμβολίζει την αγάπη για την ωραία και την άσπρη την αγνότητα του φυτού χιονόφυλλος, που ανθίζει το Μάρτιο και είναι στενά συνδεδεμένο με αρκετά έθιμα και παραδόσεις της Ρουμανίας. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Θεός Ήλιος μεταμορφώθηκε σε νεαρό άντρα και κατέβηκε στη γη για να πάρει μέρος σε μια γιορτή. Τον απήγαγε όμως ένας δράκος με αποτέλεσμα να χαθεί και να βυθιστεί ο κόσμος σκοτάδι, και μια μέρα ένας νεαρός μαζί με τους συντρόφους του σκότωσε τον δράκο και απελευθέρωσε τον ήλιο, παίρνοντας την άνοιξη. Ο νεαρός έχασε τη ζωή του και το αίμα του, λέει ο μύθος, έβαψε κόκκινο το χιόνι. Από τότε συνηθίζεται την πρώτη Μάρτη όλοι οι νεαροί να πλέκουν το Μαρτισόρ με κόκκινη κλωστή που συμβολίζει το αίμα του νεαρού άντρα και την αγάπη προς την θυσία και την άσπρη που συμβολίζει την αγνότητα. Η λαϊκή φαντασία έδωσε στο Μάρτιο ένα σωρό παρατσούκλια όπως Ανοιξιάτης, γιατί είναι ο πρώτος μήνας της άνοιξης, Γδάτης, Παλουκοκάθης, Κλαψομάτης, Πεντάγνωμος, Φυτευτής. Τα πιο πολλά από αυτά βρίσκονται μέσα στις παραδόσεις και τις παροιμίες που έπλεσε ο λαός για να εξηγήσει τις απότομες μεταβολές του καιρού ή τις βαρχιμονιές που παρατηρούνται μέσα στο Μάρτιο και πάντα είναι επικίνδυνες για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Μάρτης, Γδάτης και κακός Παλουκοκάθης, τα παλιά παλούκια καίει, τα καινούργια ξεριζώνει, στην οποία και χρωστάει τα παρατσούκλια, Γδάτης και Παλουκοκάθης για τις μεγάλες παγωνιές, το Μάρτι χιόνι βούτυρο, μασάν παγώσει μάρμαρο. Φύλλα ξύλα για το Μάρτι να μην κάψει τα παλούκια. Το Μάρτι φύλλα άχερα, μην χάσει το ζευγάρι. Τσοπάνι μου την κάπα σου, το Μάρτι φύλλα γέτην. Ο Αύγουστος για τα πανιά και ο Μάρτις για τα ξύλα. Στα πολύ παλιά χρόνια ο Μάρτις ήταν ο πρώτος μήνας του έτους. Μια κατεργαριά όμως που έκανε σε βάρος των άλλων μηνών που ήταν τα αδέρφια του, στάθηκε αιτία για να πάρει την πρωτοκαθεδρία ο Γενάρης. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε. Κοντεύουμε, θέλουμε δύο λεπτάκια ακόμα. Ωραία, αλλά... άρα. Μήπως μπορώ να το πω, δεν νομίζω. Δεν θα το προλάβεις. Θα το κρατήσουμε για την επόμενη φορά, ναι. Γιατί είναι πολύ ωραίο και πολύ. Είναι μέσα στα έθιμα του λαού μας, στις παραδόσεις. Εγώ να χαιρετήσω τους αγαπημένους φίλους και φίλες, μικρούς και μεγάλους, να είστε καλά, να περάσετε καλά. Εύχομαι όλες τις στενοχώριες σας, όλα τα προβλήματα που έχετε, να σας βοηθήσει άνοιξη να τα πετάξετε, για να περιμένετε με χαρά το Άγιο Πάσχα. Λοιπόν, από μένα πολλά πολλά φιλάκια και ραντεβού εδώ την επόμενη Τρίτη με τα άλογα της καρδιάς μας, την αγαπημένη σας εκπομπή, στον αγαπημένο σας σταθμό. Χριστίνα, ναι. Πες και το τηλέφωνο. Ναι, αγαπητές φίλοι και φίλες, πρέπει να σας πω ότι λόγω κάποιων αυξημένων υποχρεώσεων επαγγελματικών κάποιες φορές δεν θα είμαι στην εκπομπή, αλλά θα προσπαθώ τουλάχιστον τις περισσότερες να είμαι. Σας κρατάει παρέα και συντροφιά η Μερούλα που είναι εξίσου καταπληκτική. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο, να είστε καλά. Το τηλέφωνο του ειδικού ομίλου είναι για τις εκπομπές είναι το 693-29-11-143. Μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, να μας πάρετε τηλέφωνο, να κλείσετε ραντεβού, να έρθετε στον ειδικό όμιλο, να δείτε τα λογάκια. Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο να έχετε. Πολλά 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 φιλιά και ραντεβού εδώ την επόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ στον αγαπημένο μας σταθμό, Star TV. Καλό βράδυ.